Γεια σας! Αθανασία, έχεις κάποια θέματα στην ψυχολογία σου και μπήκες έτσι με μελαγχολικό τραγούδι? Δεν είσαι καλά? Γιατί δεν είσαι καλά αφού είναι Παρασκευή, Παρασκευή κοντή γιορτή, Παρασκευή και αύριο είναι Σάββατο? Κάθε μέρα Δευτέρα! Εσύ είσαι όμως για μέσα τότε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και έχουμε πάρα πολύ κέφι. Τι κάνετε πως είστε? Καλό μεσημέρι! Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ ωραίο θέμα συζήτηση σήμερα, αλλά πριν ξεκινήσω, ποιο κορίτσι έχει γενέθλια σήμερα? Το βαλάκι μου έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Βάλια μου, με υγεία πάνω απ' όλα, να είσαι ευτυχισμένη, να είσαι χαρούμενη και να το γιορτάσεις. Να το γιορτάσεις και να περάσεις φανταστικά με την παρέα σου. Φιλί τεράστιο, θέλω να σου πω. Όπως επίσης, πρέπει πριν ξεκινήσω και σας πω το θέμα της ημέρας και ξεκινήσουμε να το αναλύσουμε. Μου έστειλε ο φίλος μου ο Κώστας στο Instagram, είχε απαντήσει σε ένα, ήταν ένα από τα πάρα πολλά μηνύματα που μας στείλατε για το τέλος του κόσμου που κάναμε τις προηγούμενες εκπομπές. Όπως και χθες ανέφερα ένα, έτσι μου έστειλε και ο Κώστας και μου λέει θέλω να πεις και το δικό μου. Οπότε θα αναφέρω και του Κώστα γιατί μπήκε στη διαδικασία και μας έστειλε, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να πούμε 1000 μηνύματα μέσα σε μία ώρα εκπομπή, οπότε διαλέξαμε μερικά, όσα προλαβαίναμε τουλάχιστον. Αλλά επειδή ο Κώστας με έστειλε μήνυμα, θέλω να πω. Ήταν το θέμα της συζήτησής μας, εάν θυμάστε, τι θα θέλατε να κάνετε τώρα που τελειώνει και καλά αύριο ο κόσμος, σύμφωνα με κάποια άρθρα που έχουν κυκλοφορήσει εκεί έξω, ότι αύριο πρόκειται να έρθει το τέλος του κόσμου γενικότερα, σύμφωνα με την αποκάλυψη. Αυτό ήταν το θέμα συζήτησης που είχαμε στις προηγούμενες εκπομπές και ο Κώστας έγραψε ότι κρίμα γιατί δεν θα βγω με την φίλη μου την Μαριλένα. Με τη Μαριλένα. Και επίσης δεν θα γνωρίσει εμένα, και γιατί όλο κάτι τυχαίνει. Γιατί όντως μου στέλνει κάθε φορά στα VMA και στην Ήθε και σε όλα αυτά ότι θέλω να έρθω, αλλά κάτι τυχαίνει όντως. Κώστα, δεν θα τελειώσει ο κόσμος, θα τα πούμε κάπου. Τώρα έχουμε. Τι λέτε εσείς εκεί πάνω και φωνάζετε? Δώσε τόπο στην οργή, Κώστα, ολόκληρο τόπο θα τελειώσει. Δώσε τόπο στην οργή, ολόκληρο κόσμο θα τελειώσει η Διαθανασία. Μην αγχώνεσαι, κάπου θα τα πούμε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Η Μαριαλένα από κάτω απάντησε ότι εγώ θα βγω με σένα και ήταν ολόκληρη συζήτηση. Απλά έπρεπε να το αναφέρω γιατί μου έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, θέμα συζήτηση σήμερα έχουμε τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν πωληθεί ποτέ στο ίντερνετ. Και είναι πολύ περίεργα, έχουμε και φωτογραφίες και αυτό θα σχολιάσουμε σήμερα εδώ στο MTV και στο Cooler. Έχω χρόνο να ξεκινήσω, λες? Να μην πάω σε break. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Είστε... Αχ, ανυπομονείτε κι εσείς, ε! Ανυπομονείτε, Ατιμούτσικα, Θανασία και Γιώργο! Ξεκινάω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, άκουσέ με να σου πω τώρα τι γίνεται. Κυκλοφορούν πάρα πολλές τρέλες στο διαδίκτυο, το ξέρετε κι εσείς. Κάτσε να δω. Γιώργο, εσύ με βλέπεις να είμαι έτοιμη, γιατί θέλω να δείξω φωτογραφίες. Λοιπόν, και ξεκινάμε με αυτά τα πολύ περίεργα πράγματα που έχουν πουληθεί, που έχουν πουληθεί ποτέ, αλλά και για τεράστιο ποσό. Οπότε κάποιος άνθρωπος βλέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είναι μέσα σε αυτά που θα πούμε αργότερα, ότι έχει βγει στο ίντερνετ προς πώληση μια τούφα από τα μαλλιά της Britney Spears, και θα τρέξει να την αγοράσει. Ναι, είναι πάρα πολλά περίεργα πράγματα και θα ξεκινήσω σιγά σιγά με το πρώτο, το οποίο είναι, λέει, μία φέτα τυρί για τόστ, πάνω στην οποία το μοντέλο Μιχάλης περνάει με μία μπανάνα στον νόμο χωρίς μπλούζα, κάνει μία στροφή. Μπράβο. Γιατί είναι Παρασκευή και κατάλαβες όλη η τρελή τώρα του χωριού εδώ μέσα. Είναι σε έξαρση τώρα η φάση. Μιχάλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να πάρεις το στέμα. Έπρεπε να το δείτε αυτό, δεν γίνεται να τα ζω μόνιμο εδώ πέρα. Βγείτε λίγο στο παραθυράκι να δείτε τον Μιχάλη που κάνει εδώ πέρα σπούρες χωρίς την μπλούζα του. Βγείτε λιγάκι. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, μια φέτα τυρί για τόστ, στην οποία πάνω απεικονίζεται το πρόσωπο της Παναγίας, βγήκε προς πώληση στο ίντερνετ και αγοράστηκε για 28.000 δολάρια, παιδιά, θέλω να ξέρετε. Και έρχομαι εγώ να σας τη δείξω αυτή τη φέτα του τόστ. Γιώργο μου, το βλέπεις? Δεν είμαι συνδεδεμένη. Μισό λεπτό τότε να συνδεθώ. Και όντως φαίνεται ένα πρόσωπο πάνω στη φέτα του τόστ.
Είναι λίγο creepy. Δηλαδή τώρα, αν έκανες ένα τοστάκι και έβλεπες αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά δεν θα το έτρωγα. Κοίτα τώρα που μου κάνει τερτύπια όμως και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ήταν όλα καλά. Αλλά για ένα μαγικό τρόπο, όταν ξεκινάει η εκπομπή δεν έχω ίντερνετ εγώ. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, κάτσε μέχρι να συνδεθεί, συνεχίζω με το επόμενο. Μήπως και καταφέρω να συνδεθώ και να σας δείξω τις φωτογραφίες. Επίσης λέει, κάτι ακόμη που έχει βγει σε δημοπρασία στο ίντερνετ και έχει πουληθεί για ποσό 18.000 ευρώ, ήτανε λέει, φαντάσματα σε βάζω. Βγήκε ένας άνθρωπος και λέει, ωραία, τι θέλω να αγοράσω εγώ για το σπίτι μου. Κάθισε, σκέφτηκε και λέει, να αυτό μου λείπει, φαντάσματα σε βάζω. Οπότε το βρήκε, το αγόρασε και λέει ήταν ένα παράξενο βάζο με φαντάσματα, το οποίο το αγόρασε ένας άντρας, ο οποίος ισχυρίζεται πως το βρήκε σε ένα παλιό νεκροταφείο. Φαντάσματα, ναι. Να έχεις στο σπίτι σου τώρα αυτό το βάζο. Κατάλαβες, ή να πας σε σπίτι κάποιου φίλου σου και να σου πει, να σου δείξω από εδώ είναι αυτός ο πίνακας, από εδώ αυτό και εδώ είναι ένα βάζο με κάτι φαντάσματα μέσα. Δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Καμία ελπίδα. Φεύγω για break. Ωραία, φεύγουμε για γρήγορο break. Επιστρέφουμε στο Mad TV και στο Cooler. Μην πάτε πουθενά. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα. Επιστρέψαμε στο Mad TV, στο Cooler, αυτή την Παρασκευή μας που έχουμε χαρά. Και γιατί να μην έχουμε άλλωστε, αύριο είναι Σάββατο και μεθαύριο είναι Κυριακή, θα ξεκουραστούμε, θα πάμε τις βόλτες μας, όλα θα τα κάνουμε. Συζητάμε σήμερα για τα πιο περίεργα πράγματα που πουλήθηκαν στο ίντερνετ για πολύ μεγάλα ποσά χωρίς λόγο. Και σας έλεγα, γιατί τώρα μπορώ να δείξω τις φωτογραφίες, το πρώτο πράγμα που πουλήθηκε έναντι 28.000 δολαρίων ήταν μια φέτα για τυρί για τοστ που είχε πάνω το πρόσωπο της Παναγίας. Ναι, αλήθεια. Για δες, Γιώργο, το βλέπεις. Έχω τη φωτογραφία. Ορίστε, δεν είναι creepy. Θα το έτρωγες εσύ, Αθανασία μου. Ε? Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, περίμενε να σου δείξω και το δοχείο με φαντάσματα, το οποίο αυτό κι αν είναι creepy. Μισό λεπτό. Δες, Γιώργο μου. Όπα, περίμενε. Τώρα. Ένα ωραιότατο βαζάκι. Να το πας δωράκι στον καλύτερό σου φίλο. Θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Είναι το δοχείο με τα φαντάσματα μέσα, Γιώργο. Αυτό είναι το δοχείο. Ορίστε, 18.000 ευρώ παρακαλώ. Διόλου καταφρώνουν το ποσό. Συνεχίζω λοιπόν. Στο διαδίκτυο έχει πουληθεί για 3.850 δολάρια ένα νηφικό μιας κοπέλας, η οποία χώρισε, το νηφικό αυτό το άφησε στον άντρα της και ο άντρας της το έριξε στο διαδίκτυο, το έδωσε προς πώληση, με σκοπό να αγοράσει εισιτήρια για έναν αγώνα, καθώς και ένα καφάσι μπύρες. Με αυτά τα λεφτά που πήρε, σχεδόν 4.000 δολάρια, μια χαρά την έβγαλε και να σας δείξω και το νηφικό το οποίο το φόρεσε και πόζαρε πάρα πολύ ωραία για να το πουλήσει. Ορίστε, δεν είναι πολύ ωραία, είδε. Να. Ορίστε ο άνθρωπος αυτός με τον νηφικό του, κουκλένιος. Και αυτό λοιπόν, σας είπα 4.000 δολάρια, μια χαρά. Επίσης λέει, έχουν πουληθεί, ξέρεις ποιο είναι το πιο περίεργο, ότι οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να τα αγοράσουν αυτά. Δεν ξέρω με τι λογική. Έχει πουληθεί επίσης ένα ντορίτος, που είναι το... Είναι πολύ γνωστό μεξικανικό, μεξικανικό δεν είναι, μεξικανικής καταγωγής, κάπως σαν φρυγανιά, η οποία είναι, την τρώνε με τέτοιο, είναι αποξηραμένη η τορτίγια, κάτι είναι τέλος πάντων, που το τρώνε με πίκλες, με όλα αυτά εκεί στο Μεξικό και εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε. Τέλος πάντων, αυτό σε σχήμα καπέλου παπά, ναι βεβαίως πολύ καλά ακούσατε, για 1.209 δολάρια, πουλήθηκε αυτό το διαφορετικό τσιπ, διαφορετικό από τα συνηθισμένα, το οποίο έμοιαζε με το άσπρο ψηλό καπέλο που φοράνε οι παπάδες. Και μάλιστα, είναι από τυρί, βρε παιδιά, δεν είναι τορτίγια. Είναι από τυρί. Και να σας το δείξω και λιγάκι, γιατί το έχουμε και αυτό σε φωτογραφία. Πουλήθηκε αυτό για 1.000 δολάρια. Το βλέπεις, Γιώργο μου. Μέσα εδώ. Ωραίοτατο. Ένα τέτοιο τσιπ από μόνο του. Λοιπόν, το επόμενο το βρίσκω εξαιρετικό. Πουλήθηκε, δεν έχει την τιμή όμως, έχει, για 3,26 δολάρια μόνο, το νόημα της ζωής, φίλε. Βγήκε στο ίντερνετ, το νόημα της ζωής,
και πουλήθηκε για 3 δολάρια. Να σας το δείξω, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το νόημα της ζωής δεν είχε ακριβή περιγραφή, παρά μόνο αυτήν την εικόνα που θα σας δείξω τώρα. Και αυτό πουλήθηκε για 4 δολάρια, όπως σας είπα. Το νόημα της ζωής, λες να είναι ένα ουράνιο τόξο. Αυτό, λες να είναι. Αυτό. Ορίστε. Τι θέλεις να αγοράσεις? Θέλω να αγοράσω το νόημα της ζωής. Πάρτο. Να σου τυλίξω για το σπίτι. Το νόημα της ζωής. Μπράβο. Σωστό. Επίσης λέει, εκεί έξω έχει πουληθεί σετ κυνηγιού για βαμπύρ. Ο ιδιοκτήτης λέει που το έβγαλε στο διαδίκτυο ζητούσε 50.000 δολάρια, τρέλες δηλαδή, αλλά η μεγαλύτερη προσφορά που δέχτηκε για αυτό το σετ κυνηγιού για βαμπύρ ήταν 2.000 δολάρια. Και να σας το δείξω, είναι, χρονολογείται γύρω στο 1800, όλο αυτό το σετ που θα δείτε, μακριά από εμάς, πολύ μακριά από εμάς εδώ πέρα, αλλά είναι αυτό το σετ το οποίο πουλήθηκε, όπως σας είπα, για 2.000 δολάρια. Τώρα να το αγοράσεις αυτό, τι να το κάνεις ρε φίλε. Έχεις δίκιο, Αθανασία. Τώρα άκου να σου πω. Λέει η Αθανασία, πάρα πολύ εύστοχα. Ρε Λένη, βλέπεις ένα βαμπύρ εδώ μπροστά σου. Να μην έχεις ένα σετ, να είσαι σε ετοιμότητα. Έχεις δίκιο, ρε Αθανασία. Και εγώ τι. Ξυπνάς το πρωί και δεν αναγνωρίζεις τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Είναι σαν βαμπύρ. Να μην έχεις ένα σετ, να ξορκίσεις το κακό. Σωστό. Λοιπόν, επίσης, το παράθυρο από το οποίο δολοφονήθηκε, λέει, ο JF Kennedy. Πρόκειται για το παράθυρο το συγκεκριμένο αυτό, από το οποίο ο Lee Harvey Oswald πυροβόλησε και σκότωσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, John F. Kennedy, στις 22 Νοεμβρίου του 1963, παιδιά. Έπειτα από 188 προσφορές, ο νικητής πλειοδότης πλήρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το παραθύρι. Το βλέπεις? Δεν με βλέπει? Α, ορίστε. Για αυτό το παραθύρι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον κόσμο αυτόν που ζούμε έχει ένα παράθυρο, αυτό το συγκεκριμένο, μέσα στο σπίτι του. Και όταν έρχονται οι καλεσμένοι, λέει: να σας ξεναγήσω στο σπίτι, ορίστε, από εδώ είναι αυτός ο πίνακας που αγόρασα. Από εδώ, ορίστε, είναι ένα πολύ ακριβό κυροπήγιο που αγόρασα. Και εδώ ένα παράθυρο από το οποίο δολοφονήθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρέλες. Επίσης, συνεχίζω, κεφάλια Ινδιάνων που ολούνται εκεί έξω, θέλω να ξέρεις, για 25, περίπου 25 δολάρια, είναι φθηνά σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, δεν θέλω να αγχώνεστε. Να σας τα δείξω κιόλας, είναι αληθινά κεφάλια, λέει, για τα οποία έγιναν μόνο 7 προσφορές και ο νικητής πλειοδότης πλήρωσε κάτι λιγότερο από 25 δολάρια για να τα αποκτήσει. Να δείξουμε και το κεφάλι αυτό, το κουκλίστικο κεφαλίνι, γουτσου γουτσου. Και θα φύγω για break. Λοιπόν, συνεχίζω, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά αυτά που πρέπει να σας δείξω, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας αυτή την Παρασκευή να την περάσουμε μαζί. Α, έκανε και με καταληξία. Ο Justin Bieber, πώς το λέγαμε χθες, Αθανασία, Κιμπάρι. Ο Κιμπάρις Justin Bieber, ο οποίος έχει βγάλει τραγούδι για τη μαμά της κοπέλας του. Αναρωτιόμουν για τη μητέρα σου, λέει, στην αρχή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σήμερα αυτή την Παρασκευή να το γιορτάσουμε, να περάσουμε φανταστικά. Έχουμε πολύ ωραία θέμα συζήτησης. Έχετε ξετρελαθεί, παιδιά, το ξέρω. Εκεί πάνω, Γιώργο και Αθανασία. Τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν πουληθεί εκεί έξω για πολλά λεφτά. Για πολλά λεφτά και πολύ τρέλα επίσης. Γιατί τώρα το να αγοράσεις σετ για βαμπύρ δεν είναι και πάρα πολύ συμβατικό. Πρέπει να έχεις λίγο μία δόση τρέλας. Οπότε, συνεχίζω με αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είχαμε μείνει, α ναι, στα κεφάλια Ινδιάνων. Κάτι σημαντικό, κάτι απλό. Κανονικές κεφαλές Ινδιάνων, για λιγότερο από 25 δολάρια, όπως σας είπα. Και συνεχίζοντας στο επόμενο, το οποίο είναι ανιχνευτής UFO. Έναν ευαίσθητο ανιχνευτή αγνώστων υπτάμενων αντικειμένων έβαλε προς πώληση στο διαδίκτυο μία μικρή βραζιλιάνικη εταιρεία. Ο νυχνευτής αυτός πουλήθηκε για 135 δολάρια και μπορώ να σας δείξω, όχι, η φωτογραφία εντάξει δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική που έχει, όχι, δεν χρειάζεται να δείξω φωτογραφία, είναι μία γενική. Συνεχίζω λοιπόν, εσείς τι από αυτά θα αγοράζατε?
από όλα αυτά που σας είπα, τι σας φάνηκε πιο ωραίο, Γιώργο και Αθανασία? Με τα βαμπύρ εσύ, ε. Γιώργο, εσύ. Ένα παιδάκι. Τι? Νόμιζα ένα παιδάκι. Το... Δεν ακούω. Τέλος πάντων, θα μου πεις μετά γιατί δεν σε ακούω. Λοιπόν, άκου να σου πω, συνεχίζω με τα περίεργα πράγματα και έχει πουληθεί στο διαδίκτυο επίσης το νερό που ήπιε και άφησε ο Elvis Presley. Ναι, βεβαίως, το Δεκέμβριο του 2004 πουλήθηκε μία κούπα με νερό που λέγεται πως είχε πιει κάποτε ο Elvis Presley. Μια μικρή ποσότητα νερού που άφησε σε συναυλία του το 1977 στη Βόρεια Καρολίνα πουλήθηκε για $455, παρακαλώ. Κοίτα, αυτό μπορώ να το ακούσω, γιατί αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πορωμένος και πολύ φαν, μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία να έχει ένα τόσο πολύ προσωπικό αντικείμενο του από κάποιο ειδωλό του, ας πούμε, ή από κάποιον πολύ αγαπημένο του καλλιτέχνη, ο οποίος δεν βρίσκεται και στη ζωή. Οπότε το ακούω, δεν είναι και πάρα πολλά τα χρήματα, 455, έναντι κάτι εκατομμυρίων που διαβάσαμε πριν εννοώ. Επίσης, φανταστικό, η επόμενη αγορά, θέλω να χειροκροτήσω τον άνθρωπο ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να αγοράσει αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα, γιατί ένας web developer αποφάσισε να βάλει το μέτωπό του σαν ένα χώρο διαφήμισης, λέει, όπου θα γινόταν ένα προσωρινό τατουάζ. Τελικά, λέει, το 2005 κατάφερε να το πουλήσει αυτό σε μια εταιρεία και πήρε $38,000 περίπου για αυτή την πρωτότυπη ιδέα που είχε. Να πουλήσει το μέτωπό του και να πει, ορίστε, σας δίνω χώρο για διαφήμιση, περπατάω εγώ, διασχίζω, μπαίνω σε μετρό, πηγαίνω ταξίδια. Το μέτωπό μου όμως έχει τη δική σου διαφήμιση. Οπότε σε ενδιαφέρει, ναι, φυσικά με ενδιαφέρει, πάρε $38,000. Σωστό. Και δεν έχει, εντάξει, δεν έχει το μέτωπό του, αλλά πολύ ωραία ιδέα. Επίσης, λέει, έχουν πουληθεί για 1000 περίπου δολάρια δημητριακά με το σχήμα του ET, του εξωγήινου. Το θυμάστε εσείς, το θυμάστε. Τώρα μπορεί κάποιοι από εσάς να μην την έχετε δει αυτή την ταινία, γιατί είναι λίγο της δικής μας εποχής. Αλλά ναι, δημητριακά, που ένα δημητριακό που ήταν σε μια συσκευασία και κάπως το είδαν ότι έμοιαζε με την φιγούρα του εξωγήινου που έχουμε, ξέρουμε από την ταινία του ET, πουλήθηκε αυτό το ένα δημητριακό για περίπου 1000 δολάρια. Μπορείς να το έχεις και αυτό στη συλλογή σου, γιατί όχι, το ακούω. Άλλος ένας τρελός ο οποίος αγόρασε φαντάσματα. Ένα δοχείο, λέει, το οποίο βρέθηκε και πάλι σε ένα νεκροταφείο εκεί έξω, έχει την περιοχή, δεν την έχει, πουλήθηκε, λέει, για 56 σχεδόν δολάρια. Ο κάτοχός του, αυτός που το είχε βρει, ήταν τρομοκρατημένος, γιατί έλεγε ότι το δοχείο αυτό κουνιέται, άρα έχει φάντασμα, άρα το βγάζω προς πώληση. Ήθελε οπωσδήποτε να το ξεφορτωθεί και δήλωσε μάλιστα σε αυτόν, στον πλειοδότη ο οποίος το αγόρασε, ότι δεν είναι υπεύθυνος για ό,τι του συμβεί. Τώρα αυτός που το αγόρασε, με τι σκεπτικό από την άλλη, πες μου εσύ. Επίσης, λέει, θα πω και αυτό, έχω χρόνο. Ωραία. Είναι αρκετά ακόμη, λες να μην κάνω απαγγελία της ημέρας. Να πω και τα υπόλοιπα. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσε να σου πω. Υπάρχει και εκεί έξω. Το 2009, λέει, μια άνεργη μητέρα έβγαλε σε πληστηριασμό το νόμιμο δικαίωμα για την επιλογή του ονόματος του αγέννητου παιδιού της. Τελικά, αυτό πουλήθηκε για περίπου $7,000. Όμως, ο αγοραστής είπε στη μητέρα ότι απλά ήθελε να τη βοηθήσει και όχι να δώσει όνομα στο παιδί της. Μια μητέρα, μάλλον, είχε κάποιες ανάγκες. Έβγαλε αυτό στο διαδίκτυο. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος μάλλον το προσέγγισε από την πολύ καλή πλευρά και με την καλή θέληση, απλά έδωσε αυτά τα χρήματα, δεν έδωσε όνομα στο παιδί, αλλά το θέμα είναι ότι μία μητέρα και ένας άνθρωπος σκέφτηκε αυτό για να το πουλήσει στο διαδίκτυο. Και καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι τρέλες έχουν... υπάρχει ένας άνθρωπος που θα το ακούσει αυτό και θα μπει στη διαδικασία. Είναι περίεργο. Αυτό που σας έλεγα πριν, παιδιά, λέω και αυτό και φεύγω για break. Έχει πουληθεί για $5,000, λέει, το τεστ εγκυμοσύνης της Britney Spears. Το τεστ αυτό το βρήκαν σε ένα κάδο απορριμμάτων από τη γνωστή τραγουδίστρια σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, όπου διέμενε τότε με το σύζυγό της το 2005. Και αυτό το τεστ εγκυμοσύνης πουλήθηκε στο διαδίκτυο έναντι περίπου $5,000. Κάποιος άνθρωπος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο σπίτι του, έχει όντως το τεστ εγκυμοσύνης της Britney Spears.
Τέλειο. Λοιπόν, φεύγω για break με αυτό το τραγούδι του Harry Styles και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας αυτή την Παρασκευή. Επιστρέψαμε στο Mad TV, στο Cooler, περνάμε μαζί και αυτό το μεσημεράκι μας, το μεσημεράκι Παρασκευής και έχουμε χαρά, το καταλαβαίνετε. Ελπίζω και εσείς, από όπου και να μας βλέπετε, από όπου πραγματικά και να μας βλέπετε και στην Κύπρο να δώσω πολλούς χαιρετισμούς, βέβαια, γιατί μας βλέπετε και εκεί. Και από την Αλεξανδρούπολη δηλαδή, μέχρι κάτω στην Κρήτη και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, παντού. Πάνω, δεξιά, αριστερά, κάτω, παντού, σε όλη την Ελλάδα, από όπου και να μας βλέπετε πραγματικά. Λοιπόν, θέμα συζήτηση έχουμε τα πιο περίεργα αντικείμενα που έχουν βγει ποτέ σε δημοπρασία στο ίντερνετ και υπάρχουν διάφορες τρέλες. Αν μας έχετε παρακολουθήσει από την αρχή θα έχετε καταλάβει τι εννοώ. Όπως για παράδειγμα, το τελευταίο πράγμα που είπα πριν, ότι έχει βγει προς πώληση το τεστ εγκυμοσύνης της Britney Spears, το οποίο βρήκανε στα σκουπίδια από ξενοδοχείο που διέμενε στο Los Angeles. Το πήρανε και το πουλήσανε και βρέθηκε αγοραστής. Ναι, κανονικά βρέθηκε αγοραστής και το πήρε για 5.000 δολάρια. Εγώ θέλω να σου πω όμως κάτι άλλο. Έστω ότι βρίσκουν αυτό το τεστ εγκυμοσύνης ή οτιδήποτε τέτοιο, ή ξέρω κι εγώ το ποτήρι από το νερό που λέγεται ότι ήπιε ο Elvis Presley. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις ότι είναι αλήθεια? Δηλαδή κι εγώ πάω αύριο και λέω γεια σας, ορίστε εδώ είναι ένα κομμάτι τσίχλα από την Lady Gaga όταν ήρθε για συναυλία στο ACA το 2013. Θα το καταλάβει κανένας, μπορεί να το διαπιστώσει? Παιδιά! Μήπως είναι μια ωραία ιδέα αυτό! Μήπως είναι μια ωραία ιδέα να το κάνω! Όπως είχα κάνει όταν ήμουν μικρή, που είχα βγάλει μια τρίχα από τα μαλλιά μου και έλεγα στις φίλες μου ότι είναι τρίχα από τα μαλλιά της Britney Spears και το πίστευαν. Που την είχα βρει σε ένα CD. Απατεώνησα δεν είναι αυτό, απλά ήμουν μικρή. Τα άμα το έκανα τώρα, εντάξει. Σταμάτα. Μήπως έτσι. Εντάξει, εγώ δεν πήρα όμως λεφτά. Όχι, σταμάτα. Μην ακούτε τι λέει. Είναι ψέματα όλα αυτά. Συνεχίζω για να ολοκληρώσω, γιατί θα πρέπει να φύγω. Έχει πουληθεί στο διαδίκτυο για 450.000 δολάρια, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Μετεωρίτης από τον Άρη, λέει. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι μετεωρίτες που έχουν φτάσει σε όλα αυτά τα χρόνια, έχουν καταφέρει να φτάσουν μικρά κομματάκια στη γη, όχι ολόκληρο μετεωρίτες προς Θεού. Από αυτούς τους χιλιάδες τέλος πάντων μετεωρίτες, κάποιος βρήκε ένα κομματάκι. Και αυτός ο μετεωρίτης πουλήθηκε, αυτό το μικρό κομματάκι μετεωρίτη, πουλήθηκε το 2013 για 450.000 δολάρια. Άμα πάω εγώ και πω, ορίστε, μία μικρή πετρούλα έχει πέσει από τον ουρανό και βάλω αυτή την τιμή, θα σας πω εγώ μετά που θα πάμε διακοπές του χρόνου. Αλλά έχει χάρη, έχει χάρη. Λοιπόν, και να πω και το τελευταίο, η Britney Spears, θέλω να ξέρετε ότι πουλάει πάρα πολύ εκεί έξω, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως και αυτό που διαβάζω τώρα, είναι και αυτό της Britney Spears και ξεπουλάει. Η Britney Spears ξεπουλάει. Εκτός από το τεστ εγκυμοσύνης, έχει πουληθεί στο διαδίκτυο, έχουν πουληθεί και τούφες από τα μαλλιά της Britney Spears. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι η τιμή για τον πληστηριασμό αυτό ξεκίνησε από το 1 εκατομμύριο δολάρια και παρόλα αυτά, λόγω πολιτικής, λέει, συγκεκριμένη σελίδα σε διαδικτύου, ο πληστηριασμός αυτός αφαιρέθηκε. Λέει, εντάξει, μπορώ να το δω, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ, ξέρω κι εγώ, είναι τα μαλλιά ενός ανθρώπου να πουληθούν, είναι λίγο περίεργο. Αν και έχουμε την εντύπωση ότι έχουν πουληθεί στα διαδίκτυα και τα μαλλιά του Μάικλ Τζάκσον, ωστόσο δεν είμαστε σίγουροι, αλλά εν πάση περιπτώσει, για 1 εκατομμύριο δολάρια τώρα μια τούφα από τα μαλλιά δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περίεργα αντικείμενα που έχουν πουληθεί εκεί έξω. Τι Γιώργο μου! Τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, γιατί πρέπει να έρθει και η Ελένη, πρέπει να έρθει και ο Θέμης. Έχουμε πολλά τραγούδια, πολλά βίντεο κλιπ για όλους εσάς, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο MAD TV. Να περάσετε ένα φανταστικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να το διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε πάνω απ' όλα. Και εμείς θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα, να τα πούμε στις 3 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε, φιλιά! Hola, ya sabes. Suck up for your novel. I'm wearing your goggles.